ζωδιακό παιχνίδι. Μοναστηράκι Ολυμπιακός 0-1 και Μαΐστρος Ακαδημία Καπαδοκίας 5-0. Μετά τα αποτελέσματα αυτά, η βαθμολογία στον πρώτο όμιλο της Β κατηγορίας έχει Μαΐστρος 34, Τυχερό 31, Δαδιά 30, Νύψα 29, Δωρίσκος 23, Αρδάνιο 20, ενώ Εθνικός Ιπποκράτης έχουν από 19 βαθμούς και ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες. Φανταστική εμφάνιση πραγματοποίησε η ομάδα του Μαΐστρου στην πρώτη για το 2000, συνοδευόμενη με ευρία νίκη επί της Ακαδημίας Καπαδοκίας με 5-0. Στο 27 ο Μπαλτζής, που 7 λεπτά νωρίτερα έχασε πέναλτι, αφού τα παίξει ο Φυτόπουλος, έκανε το 1-0, ενώ στο 35 ο Μελαδένιος ανέβασε το δίκτυο σκορ σε 2-0. Μετά ήρθε η σειρά του Χρόνη Νέδου να μιλήσει, κάνοντας το 3-0 στο 60 λεπτό και το 4-0 στο 78 με κεφαλιά. Το τελικό 5-0 διαμορφώθηκε στο 85 λεπτό από τον Καραολάνη, ύστερα από πολύ ωραία προσπάθεια και σέντρα του Νέδου. Από τη Μαΐστρο, χωρίς να υστερήσει κανείς, κορυφαίος όλων ο Χρόνης Νέδος, ενώ όλοι οι νεαροί ταλαντούχοι παίκτες της Ακαδημίας Καπαδοκίας προσπάθησαν αλλά και υπέκυψαν στην ανωτερότητα των γηπεδούχων. Δεν είχαν πρόβλημα οι διαιτές της συνάντησης Δαλής, Κότσης και Σουγιουλτζής. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσαν οι κορισμένοι από τους πρωταγωνιστές του αγώνα. Το παιχνίδι, ήμασταν καλύτεροι σε όλο το παιχνίδι. Παίξαμε καλύτερα από τους αντιπάλους μας. Είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτούς. Έχουμε στόχους, είμαστε κοντά στους στόχους. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Και αν συνεχίσουμε έτσι, αν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι θα είμαστε πρώτοι πρωταθλητές. Σήμερα πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι από την Ακαδημία. Παίξαμε καθαρά επιθετικά. Κάναμε 5 γκολ. Η ομάδα είναι, πιστεύω, θα πρωταγωνιστήσει φέτος για να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι και καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Άλλο. Πάρε το βάβορα, δεν έχει μόνο. Αν είναι ένας μόνο δεν πιάνεται. Η διακοπή του πρωταθλήματος επηρέασε καθόλου την ομάδα? Όχι, δεν πιστεύω να επηρεάσει την ομάδα. Φάνηκε σήμερα. Η ομάδα γυμνάζεται και στη διακοπή γυμναζόταν κανονικά. Άτομα, 15 άτομα, όσοι είναι στις προπονήσεις. Γίνονται 3 προπονήσεις την εβδομάδα. Η διακοπή πιστεύω ότι θα μας ωφελήσει εμάς, γιατί οι άλλες ομάδες θα είναι αγίμαστες και θα βγάλουν τον πρώτο γύρο. Θα ήθελα να ευχηθώ στο φιλαθλό κόσμο